Ωραία, θα ξεκινήσει εσύ. Λοιπόν, τα πιο επώδυνα σημεία για μένα ήταν τα πλευρά. Και κλειδώσεις. Σε άλλους τι ξέρω, σαν παράσεις, πούμε. Θα σου πω πάλι τα πλευρά, το χειρότερό τους. Αλλά βλέπω μεγάλη διαφορά από γυναίκα και άντρα στο πώς αντέχουν τον πόνο. Ρε, ωραία γράφω το πω, πω. Μαλά, γονείς, τώρα τι να γράφω. Τα πιο επόμενα σημεία, θέλω να ξεκινήσω εγώ. Θα μιλάς μόνο εσύ. Κοίτα, συμφωνώ με τα παιδιά, δηλαδή η πλευρά είναι σίγουρα τα χειρότερα. Δηλαδή και για μένα όταν έκανα πλευρά ήταν πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο, εντάξει. Ίσως άμα κράταγε περισσότερη ώρα να θεωρούσε ότι είναι ακόμα πιο άσχημο. Γιατί και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το πόσο μεγάλο session είναι. Ναι. Δηλαδή αν ο άλλος δεν έχει έρθει για show εδώ πέρα, τύπου να γκρινιάξει ρε παιδί μου το γουστάρι, συνήθως είναι καλύτερες οι κοπέλες. Το δείχνουν πολύ περισσότερο. Οκ. Okay. Νομίζω αυτό το έχω ξανακούσει διαβιολογικά. Αντέχετε πολύ περισσότερο τον πόνο. Okay. Επίσης, ένα άλλο που έχω να σου πω είναι ότι τα χειρότερα σημεία ξεκινάνε μετά τα 30. Εγώ προσωπικά δεν αντέχω τον πόνο πλέον πουθενά. Γιατί είσαι 30. 33. What? Τα χρόνια του μισού. Πόσο φαίνεται, φαίνεσαι 20 χρονών, ξέρω εγώ το max. Τώρα έχω σοκαριστεί, αλήθεια. Πανή, εσύ. Τα πιο επίπονα, κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι ανάλογα το χέρι που σε βαράει. Mm-hmm. Δηλαδή μου έχει τύχει να βαρέσω εδώ σε κοπέλα να μην πονέσει, αλλά μου έχει τύχει να βαρέσω και σε κάποιον άλλον που είναι κάπου εδώ, στο πόδι και να πονάει. Εσύ ποια πιστεύεις, πάνω σου, πού έχεις πάνω πολύ. Εγώ πέθανα εδώ πέρα και στο μπούτι. Αλλά στο άλλο μπούτι δεν πέθανα. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ανάλογα στο το χέρι που σε βαράει. Πόσο ήταν? Τα πλευρά μου μένα ήταν ξέρω 2,5 ώρες που δεν θα έπρεπε να είναι 2,5 ώρες. Σημαντικό. Οπότε όταν είσαι στο ίδιο σημείο. Έχω βαρέσει 10 ώρες πλευρά συνεχόμενα. 10 ώρες πλευρά συνεχόμενα. Απλά θέλω να πω, ό,τι τα του και να κάνεις, αυτό τα του κρατάει ας πούμε μισή ώρα, μία ώρα, μία μισή, όπου και να το κάνεις, θα το αντέξεις. Δεν θα πεις πω ότι πέρασα. Πιστεύω ότι μετά τις 5,5 ώρες ξεκινάει ο πόνος. Ο πραγματικός, δηλαδή το ότι το σώμα σου λέει όχι άλλο, stop it. Α, ναι, στο stop, 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 δεν διαφωνώ. Για μένα το χειρότερο ήταν στέρνο, το οποίο δεν ήταν τόσο, ήταν 4 ώρες. Αλλά ήταν πρωτόγνωρο για μένα, δηλαδή νιώθω λες και με πυρονίζουν. Ειδικά εδώ που είναι στο κέντρο του στέρνου, ήταν φουφλό. Δεν ξέρω αν έχεις το μαλάρκι που λέει, είναι σαν σπαθή από λάβα και ένα λακκί δεν ξέρω. Αλλά γενικά μου εντάξει τα κλασικά, πατούσες, παλάμες, πλευρά. Έχεις βαρέσει πατούσα. Πατούσα δεν έχω βαρέσει εγώ. Μην βαρέσει μια συνεργάτη παλιότερα. Ρε φίλε και παλάμη και πατούσα. Δεν θα μείνει. Για να μείνει θα πρέπει να σπάξει. Και εγώ κάπου δεν μου πάει καρδιά. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Δούλευα σε ένα κομμωτήριο παλιότερα και ήταν ένα πελάτη που ήταν τάπατα του. Εγώ δεν είχα γεμίσει ακόμα, ρε παιδί μου. Και τον βλέπω μια μέρα στα μάτια και τον ρωτάω ποιο είναι το πιο επώδυνο σημείο που έχει βάλει. Ήταν πουλ όλο. Και μου κάνει, λέει λαιμό, λέει στη μέση εδώ πέρα και κολοτρεπίδα μου κάνει. Αρχικά δεν ήθελα να ξέρω ότι ο τύπος είχε τα θεία εκεί, ας πούμε, αλλά. Αυτός ήθελε πάρα πολύ, το ξέρεις. Κοίτα, μπορεί αυτός ο τύπος να έχει το πραγματικό δίκιο. Μπορεί να βγει το βάρη, εσύ. Φαντάζεσαι, αστεράκι ήταν. Απλά δεν το λένε. Τρελό πάντως, βέβαια. Πρέπει να πόνος, πρέπει να κρέμος, δεν ξέρω. Γιατί δεν το δείχνει βάρη. Ο άλλος ήταν σε φάση γουρλιάζει και έτσι. Όχι, του άρεσε κιόλας. Του άρεσε. Έχω ακούσει ότι άμα βαράνε κοντά στα γεννητικά όργανα, κάποιοι νιώθουν οργασμό. Ναι, ναι, ναι.
Κοίτα, εγώ ειδικά σε μια σαύρα που βάρεσα εδώ πριν 15 χρόνια. Βάρεσες σαύρα, το σιέρι, τα σαύρα ήταν σαύρα, ε. Όχι. Σαύρα γυναίκα, η γυναίκα καμία χαρά ήταν, ε. Τα σαύρα ήταν το σχέδιο. Έφτανε εκεί η γλωσσίτσα και... Εκείνη την ώρα... Μ' είχε πιάσει έτσι από το γόνατο και με κοίταγε έτσι στα μάτια, τώρα τι να καταλάβεις. Είναι πολύ δύσκολο. Το πιο τρελό. Κοίτα, έχει τύχει να κάνω, ας πούμε, κάτι στρα γραμματοσυρές και μαλακίες κοντά σε κολοκυπηριά και ιστορίες, το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, γιατί, ας πούμε, στην Ορβηγία είχε έρθει να το υπάρχει, ήθελε το όνομα του αγοριού της ακριβώς δίπλα στην κολοκυπηριά. Σκεφτόμουν να τον τιμάει αυτό. Δεν ήμουν σίγουρος ακριβώς, δεν είναι αυτό το πιο άστερο της ιστορίας. Ποια στήλη της ιστορίας, γιατί μια μέρα είχα βγει και έπινα βίρες εκεί στο Φρέντι, θα είσαι εγώ και μιλάω με έναν τύπο και μου λέει «Α, έχεις βαρέσει τη γυναίκα μου». «Α», του λέω, «Τι της έχω κάνει». «Τι λέει το όνομά μου στον κόλλο της». «Α, εσύ είσαι αυτός». «Πώς πάνε και έξω εγώ». Δηλαδή... Μου θυμίζει τη στάμπη που βάζω στα γελάδες, ξέρω εγώ, το έτσι να πάω. Εκεί σε αυτές τις χώρες δεν έχουν θέματα, αλλάζουν εύκολα. Αν βρεις το ίδιο όνομα κάποιον. Ναι. Μετά λίγο μετά από μένα, ξέρω εγώ, είμαι στην τόπη. Εγώ δεν... Μήπως απλά ψάχνουμε τα στα τέσσερα με τον νητή, τέτοια. Τι! Ναι, και τύπησα μου τη στήλη. Τι που έχει ανοίξει τα κανιά της και έχει τραβήξει φωτογραφία. Ούτε καλησπέρα ούτε τίποτα, μου το στέλνει και είπα τι ήταν το ταιριάζει να το κάνω. Τι ήταν το ταιριάζει να το κάνω. Ναι. Απίστευτο. Μία φίλη μου λέει πες να κάνει ένα βρακί. Το άλλο που θα έλεγα πάνω σε αυτό είναι το άλλο το πολύ περίεργο, ότι ήταν αρκετά άτομα τα οποία ερχόντουσαν και θέλανε τα πούν επειδή χάσανε στοίχημα. Έχει κάνει ένας φίλος μου τον Πάτρικ στον κόλλο του. Οκ, το ακούω. Τον Πάτρικ. Κι άλλος έχει κάνει τον Μπομπ. Ο ένας τον Μπομπ και ο άλλος τον Πάτρικ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φορά είχε έρθει μια κοπέλα και ήθελε το όνομα της... το αμαξίου της μάρκα και ξέρω εγώ και σαν να λες πεζό 306 ας πούμε στο χέρι και μου είπε είσαι σίγουρη ότι το θέλει, δεν χρειάζεται να στο κάνω εγώ ρε παιδί μου άμα δεν θες το κάνεις και θα πεις ναι όχι εγώ χάσω το στίγμα και να το κάνω και μετά το αμάξι εδώ πέρα. Είμαι πρέντι, τι ξέρω. Τρελή ιστορία. Τώρα δεν ξέρω αν με τρόλαρε. Εκεί ακούς τα χειρότερα. Στην αρχή ακούς τα βαριά. Δεν ξέρω αν με τρόλαρε, αλλά μου είχε στείλει τυπάς. Θα του κάνω τον Πινόκιο πάνω από το καπιτσέκι. Ήταν τουλάχιστον Πινόκιο ή... Μου στείλε την κλασική φωτογραφία που είναι το Πινόκιο, η μαλακία που την έχουν βαρέσει. Μου στείλε αυτό σαν reference και μου ήθελε αυτό. Δεν ξέρω αν με τρόλαρε, αλλά είναι το μόνο περίεργο. Λέει μόνο εσύ. Πρέπει να πείξε μόνο εσύ. Μπορώ, πείσε τον έμορφη. Από πίρση... Πού έχεις βαρέσει, το πιο περίπτωση που έχεις βαρέσει ποτέ. Έχεις βαρέσει με... Ναι. Πιπί. Γυναικείο. Αντρικό εκεί. Αντρικό μάνα, surface εδώ πέρα και... αυτό. Αλλά το πιο περίεργο είναι ότι ο σκαλιότυπας είναι σε ψιόν. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι θα θέλατε και μου κάνει αυτό το πράγμα. Είμαι εγώ στη ρεσεψιόν, θέλω να πείσουν εδώ. Στη ρεσεψιόν. Και το πετάει έξω, χράπ, κατευθείαν. Πάρτο.
από 20 μέχρι 25, εγώ θεωρώ ότι αλλάζεις πάρα πολύ. Είναι αυτή η ηλικία και μετά από τα 30 πάλι. Περνάς κάποια πόλη στη ζωή σου, ρε παιδί μου, που λίγο αναθεωρείς. Ναι, το 25 είναι καλή φάση να ξεκινήσεις, σίγουρα. Αλλά δεν είναι και απαγορευτικό. Δηλαδή έχουν έρθει και μανάδες τώρα με τα ανήλικα τύπου 17-18 χρονών παιδιά του. Τραμπ okay. Όχι, εντάξει, και εκεί θα το συζητήσει. Δεν θα το κάνει. Αλλά εντάξει, αν κάνει κάτι έτσι λίγο μικρό, συμβολικό για τη φάση, okay. Άμα. Κοίτα, από 18 και πιο μικρό να είναι ο άλλος και να θέλει τατουάζ, γιατί εμένα το πρώτο μου ήταν στα 14. Αργεί να καλύπτεται μετά. Τι ήτανε, πρωτατού. Και είναι ανάποδα. 80 ευρώ το τατουάζ. Το πλήρωσες κιόλας. Γεια. Τι είναι αυτό. Είναι, κάνει και το ΕΡΚ. Τι είναι. Είναι ένα διαολάκι ήμο. Το έκανα όταν είμαι ήμο. Διαολάκι ήμο. Μοιάζει σαν μέλισσα, νομίζω δεν είναι. Βλέπεις ότι η Φανή, ας πούμε, είναι πόσο, 28. Δεν έμαθε ποτέ. Τι 14 έκανε, τώρα θέλει να κάνει την καμήλα. Δεν έμαθε. Άμα είναι κάτι μικρό και στο μέλλον μπορεί μετά να το καλύψει, αυτό κάνει ό,τι θέλει. Αυτό γιατί δεν έχει καλυφθεί ακόμα. Γιατί μου αρέσει η Έλενα, είναι το πρώτο μου, δεν θέλω. Θεωρώ ότι... εσείς, από ποια ηλικία και μετά θα θέλατε να είχατε ξεκινήσει να βάρατε πάνω σας. Μετά από τα 30. Εγώ μετά από τα 30 τουλάχιστον. Νομίζω ότι είσαι πάνω από 30, δεν τρελαθώ. Όχι, 27. Εγώ με 32 η αλήθεια είναι. 25 και πάνω νομίζω. 25 και πάνω. Θα το έβαζα δηλαδή τα παιδιά σήμερα είναι πιο παιδιά από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια, 30 χρόνια. Τα μυαλά τους είναι λίγο πιο στο fast tattoo, χτυπάνε κατευθείαν στο πρόσωπο, χτυπάνε σε σημεία που είναι εξωτερικά και φαίνονται πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι για να ξέρει ακριβώς τι θέλει πρέπει να περάσει μια αλφα ηλικία για να μπορεί να χτυπήσει τατού. Κάτι το οποίο να μην το μετανιώσει, δεν την μπορεί να χτυπήσει ό,τι θέλει. Σε πρώτη φάση συμφωνώ ότι όντως πριν τα 25 κάποια ηλικία εκεί γύρω όντως δεν μπορείς να πάρεις ιδιαίτερα ωραία μέσα από φάση. Δηλαδή δύσκολα θα καταλήξεις με ένα τατού το οποίο είναι... Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, όπως θα έπρεπε να είναι δηλαδή, και με, για τους σωστούς λόγους, να έχεις καταφυλάξει κλπ. Το τατού τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο ήταν counter culture, έτσι. Δηλαδή τώρα έχει γίνει ναι. Mainstream. Ισχύει. Και το counter culture βασίζεται πιο πολύ σε νεαρά άτομα. Οπότε νιώθω ότι είναι λάθος να πεις στα 18, 19, 20, 21 κλπ. Ότι ξέρεις τι, δεν μπορείς να είσαι τατού. Ότι δεν μπορεί να έχεις αυτό το κομμάτι του counter culture. Το οποίο νομίζω είναι σημαντικό να συμμετέχουν πιο νέα άτομα. Το πρόβλημα, οπότε νομίζω εγώ, δεν είναι στην νομική ηλικία. Είναι στο ότι. Και εγώ την έχω πατήσει έτσι. Όταν πας ένα τατουατζή, που ο τατουατζής είναι ο επαγγελματίας, έμπειρος, όριμος άνθρωπος που κάνει αυτό και του λες μια μαλακία και αυτός το κάνει, μετά είναι το πρόβλημα του τατουατζή, δεν είναι πρόβλημα του 18χρονου που ζητάει μαλακίες. Δηλαδή νομίζω ότι μεγάλο μέρος της δουλειάς μας είναι να καθοδηγήσουμε τον άλλον ώστε να πάρει μια καλή απόφαση, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα έχω σκεφτεί πολλές φορές γιατί ας πούμε δεν μου είπε τότε κάποιος ότι ξέρεις τι, κάντε όμως έτσι ή κάντε εκεί ή δεν ασχολήθηκαν για να με βοηθήσουν να επιλέξω. Ποια θεωρείς καλή απόφαση? Καλή απόφαση νομίζω μόνο το αισθητικό κομμάτι μπορεί να είναι. Αγοράζεις, είναι τέχνη, είναι σαν να αγοράζεις πίνακα. Σε κάποιον μπορεί να αρέσει το Πικάσο, ας πούμε, ο άλλος θα λέει δεν μου ντούρες. Γι' αυτό είναι πολύ σχετικό, είναι ατομικό το τι θα επιλέξει ο άλλος. Ισχύει. Το μόνο που θεωρώ ότι στα 25 ας πούμε έχει διαφορετική λογική. Έχει άλλα γούστα, σκέφτεται άλλα πράγματα, ήδη έχει στρώσει λίγο τη ζωή του προς τα πάνω και ξέρει τι μπορεί να κάνει πιο σωστό. Νομίζω ότι είναι πιο ολοκληρωμένος χαρακτήρας. Σωστά. Αν θα έπρεπε κάθε τατού να συμβολίζει κάτι, να έχει νόημα. Να έχει κάποιο νόημα να είναι. Όχι! Εννοείται πως, εντάξει, εγώ πάνω μου δεν είναι. Λίγα είναι αυτά που συμβολίζουν κάτι για μένα, ας πούμε.
Οκ, τα κολεστρένε για. Τα πιο πολλά είναι τζούρε έτσι, απλά για να γεμίσουν. Για αισθητικού λόγου. Ναι. Εμένα μου αρέσει η ερώτηση γιατί καταρχήν είναι μεγάλο, νομίζω εγώ. Δεν αρέσει εδώ. Δεν πάμε λοιπόν. Δεν πάμε όλοι και να κάνουμε γυρεσμένοι. Α, οκ. Δεν είναι τόσο απλό όμω, δηλαδή. Αυτό το να έχει κάτι νόημα. Δεν έχει κάτι νόημα αν εσύ εκτιμάς την αισθητική αυτού του κομματιού. Δεν είναι η δική σου αισθητική μέρος του εαυτού σου, ναι. Του είναι σου. Οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη, ό,τι τάτου κι αν κάνεις έχει νόημα από τη στιγμή που αντιπροσωπεύει τη δική σου αισθητική. Νομίζω ότι είναι την καλύτερη απάντηση που έχω ακούσει ever. Αλήθεια, δεν έχω ακούσει καλύτερη απάντηση. Να είναι. respect. Αλλά ναι, νομίζω δεν θέλει και πάρα πολύ σκέψη. Δεν λέω να το διορθώσω λίγο. Όχι αν είσαι 20 χρονών και μου ήρθες εδώ πέρα και μου πεις ρε παιδί μου, θέλω καφρίλες. Γιατί και εγώ στα 20 μου, αν είχα κάνει αυτά που ήθελα τότε, δεν θα είχα μαύρει μόνο το χέρι μου. Θα είχα μαύρει τα πάντα. Οπότε ναι, νομίζω ότι πρέπει λίγο τουλάχιστον να έχεις μάθει τι σ' αρέσει, ποιος είσαι και μετά να πας λίγο πιο ελεύθερα. Για πες, θα πρέπει να έχουν όλα νόημα. Όχι. Και θα σου πω προσωπική εμπειρία, γιατί τον παρακαλώ να μου κάνει δύο ροζ αρχιδάκια και μία καμήλα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού και δεν θέλει να μου κάνει. Τουλάχιστον να έχουν αισθητική γίνεται. Δεν έχει αισθητική καμήλα. Η καμήλα εντάξει. Καμελτό. Στο δάχτυλο του ποδιού. Καμελτό. Και σε χειρουργείο έχω κάνει σε ουλή ρε παιδί μου κάβερα και από μαστεκτομία έχω κάνει. Για μένα το σημαντικότερο εκεί, γιατί εκεί δεν πας ακριβώς. Εκεί δεν πας ακριβώς να κάνεις το κομμάτι και το σχέδιο που θα φτιάξεις. Δεν έχει την ίδια φιλοσοφία με οτιδήποτε άλλο σχεδιάζεις. Πρέπει να ακολουθήσεις την τομή, πρέπει να. Το σώμα. Ναι, και το ανατομικό κομμάτι. Ναι. Πας να δημιουργήσεις κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι σχεδιάζεις κανονικά. Αλλά το. Είναι σοκαριστικό το αφού έχεις κάνει το tattoo και το connection που έχεις αποκτήσει με τον πελάτη, σαν τον πελάτη. Και ο τρόπος που οι ίδιοι κοιτάνε τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Μετά από αυτό. Το χαμόγελο, ας πούμε, που παίρνεις τα κλάματα, ναι. Σίγουρα ισχύει αυτό που λέει. Δηλαδή, η χαρά που λαμβάνει ο πελάτης είναι πάρα πολύ μεγάλη και κατ' επέκταση και η χαρά που λαμβάνεις εσύ, έτσι. Γιατί είναι σημαντικό δηλαδή να βλέπεις την αντίδραση του πελάτη και. Να βλέπεις ότι αυτό που κάνεις ρε παιδί μου ότι έχει μια ουσία πέραν του απλά αισθητικού, δηλαδή τον κάνει να νιώθει όμορφα. Το οποίο δεν σημαίνει με όλα τα τατού ρε παιδί μου. Απ' την άποψη ότι δεν έχουν όλα τα τατού αυτή τη βαρύτητα, το ότι έχουν δεν έχουν όλα τα τατού αυτή τη σημασία. Ξέρεις γιατί άλλο το να κάνεις ένα τατού που άλλος ρε παιδί θα το ευχαριστεί, θα γουστάρει. Ναι. Άλλο το. Να υπάρχει θέμα. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι ρε παιδί μου σκηνικό με πελάτη που ντρεπόταν να βγει στην παραλία και ξαφνικά αυτό κάπως λύθηκε. Εκεί δηλαδή είναι και μια ανάγκη παραπάνω. Δεν είναι απλά η πολυτέλεια του να έχει τατού. Μπράβο. Είναι η ανάγκη που καλύπτει. Εκ νέου. Ένα πυροσβέστη, ναι, που είχε έρθει από πού ήταν, από το Βέλγιο. Το Βέλγιο. Και τα δύο χέρια καμένα και. Δημιούργησε εικόνες, βασισμένοι όμως στη δουλειά του, στην ιστορία της ζωής του και πώς κάηκε. Οπότε αυτό ήταν κάτι το οποίο του κάλυψε τις πληγές, όμως... Κάλυψε δηλαδή το αισθητικό κομμάτι. Και δεν ήταν τόσο, δεν είναι ότι ήθελα να το δω, γιατί πυροσβέστης ήταν, δεν ήταν να τα καλύψει για τόσο πολύ αισθητικούς λόγους. Απλά και αυτό βοήθησε στην ψυχολογία του πάρα πολύ. Και πόσο γνώρισα μετά. Ναι. Το θυμάσαι τέλος. Ήταν πάρα πολύ έντονο όλο αυτό. Γιατί σου λέει τα τόσα χρόνια που θυμίζουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και ξαφνικά όλο αυτό ήταν. Και εξαφανίστηκαν. Κατάφερα να. Δηλαδή το χαμένο δέρμα είναι πολύ δύσκολο. Για να κάνω τώρα το νερό. Έχω ένα θέμα βέβαια με την όλη κάλυψη. Α πούμε, στην Νορβηγία ήταν πάρα πολύ σύνομο φαινόμενο να έχει κοπέλες με χαρακές. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο συχνά είναι γιατί λείπω χρόνια επίσης. Αλλά τι! Το μιλάω. Όχι ρε, άσο. Είναι εξάγεια. Αλλά, ναι, μιλάμε πάρα πολύ συχνό. Δηλαδή, μία στις πέντε κοπέλες, θα σου πω πέντε πελάτες, κάνουν λες από self-harm, δηλαδή μου χαρά ακόμα μόνος τους ξέρω. Οπότε έπαιζε πάρα πολύ αυτό το, να καλύψω λες. Το θέμα όμως ποιο είναι, με οποιαδήποτε ουλία, όχι μόνο το self-harm, δηλαδή είτε είναι έγκαμα, είτε είναι
εγώ αυτό που προσπαθώ καμιά φορά να περάσω στον πελάτη είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεται που εκεί ναι, λες. Ναι. Και αυτό είναι δύσκολο γιατί τον βοηθάς να το καλύψει. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, όμως μπορεί να ντρέπεται επειδή δεν έκανε σωστές επιλογές, γι' αυτό να ντρέπεται. Μπορεί. Σωστή επιλογή. Πάλι είναι σχετικό. Άλλο να σου δημιουργήσει ένα ψυχολογικά το οποίο το δέχομαι απόλυτα. Και άλλο να θες να κάνεις το cover επειδή φοβάσαι την αντίδραση και την αντίληψη των άλλων, ναι. Αυτό δηλαδή με εκνευρίζει. Αλλά εγώ έχει τύχει να το συζητήσω με πελάτες που κάναμε cover σε ουλές και μου έλεγε ότι ο βασικότερος λόγος που ήθελε να κάνει το καινούργιο του στατού είναι για να μην ξανακάνει. Μόνη της. Γιατί μου λέει ρε παιδί μου δεν θέλω να καταστρέψω το κομμάτι που θα κάνω. Θέλω να σταματήσω τον εαυτό μου από το να το κάνω, θέλω να... Και κάπως να μου το επεκφυλίζω. Αυτό δίνει κάποιο respect στην τέχνη βέβαια. Πολύ σημαντικό. Ναι. Κοίτα, άμα άλλος τώρα είναι 50 χρονών και είναι κουκουέ, μπες στο αίμα του. Να μου έρθει για το σειροδρέπα. Και τα σειροδρέπα θα το κάνεις, δεν θα κάνεις. Αυτό είναι αυτό. Χαρή αυτό. Εκεί δεν λες και όχι. Εκεί δεν μπορείς να πεις όχι. Δεν μπορείς να πεις όχι εκεί. Περίμενε. Όχι. Να δεν φαίνεται. Διαφήμιση. Τοποθέτηση προϊόντος. Αυτή και από τις δύο. Πρέπει να κρατάμε πλάγια. Εδώ. Θέλω. Να κρατάμε εδώ. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα δεν είμαστε μόνοι τα ζήσουν. Τόσο παγωμένη μπύρα δεν μπορεί να την κρατήσει στα χέρια. Αυτό είναι διαφήμιση. Στείλαμε στους Γκάιζερ να κάνουμε λεφτά. Κάιζερ. Κάιζερ. Μέλι. Και παράιζου. Μέλι.